Να σας πούμε ότι είναι ήδη κοντά μας η παιδίατρος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην εφηβική υγεία και αντιπρόεδρος της Ένωσης Παιδιάτρων Αττικής, η κυρία Άννα Παρδάλη, και την ευχαριστούμε πολύ. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία από τους γονείς για τα ποτά μπόμπες και υπάρχει αυτό το δίλημα: αφήνω το παιδί να πάει στο χορό ή δεν αφήνω το παιδί να πάει στο χορό. Βλέπω απέναντί μου το Θοδωρή, που είναι γονιός παιδιού αυτής της ηλικίας, ο οποίος μου κάνει. Δεν αφήνει το παιδί να πάει στο χορό. Συμφωνώ κατά απολύτως, πάσα πιθανότητα. Επειδή την περάσαμε αυτή την ηλικία. Το ζει ο Θοδωρής με το συγκεκριμένο. Το κατάλαβα, ήταν επειδή. Ήταν να πάει και δεν πήγε. Πολύ καλά έκανε, μπράβο Θοδωρή, αλλά επειδή περάσαμε αυτή την ηλικία και να μην πάει, βγαίνει μια χαρά στη ζωή. Δεν του λείπει τίποτα. Θα τα βρει αργότερα. Σιγά μην χαθούν τα ποτά. Ερχόμαστε, και τα κυρία Παρδάλη. Λοιπόν, και τα κλαπς. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι εδώ. Δεν θα μας πεις για καλό μοντελισμό και εσύ τώρα. Είπαμε άλλη μέρα θα το θα κάνουμε αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε με τον Άρη. Αλλά προσπάθησε λίγο να μας ξεδιαλύνεις τι έχει συμβεί με αυτό το κλαμπ. Γιατί από τη μία ακούμε και μπορούμε να σας δώσουμε και αυτή την πληροφορία του ρεπορτάζ πριν συνεχίσει ο Θεοδόσης, ότι επειδή έχουν δημοτικό συμβούλιο στην Αθήνα, στο Δήμο της Αθήνας, για το θέμα, θα αποφασιστεί η οριστική ανάκληση της άδειας Λουκέτο, με την παρούσα βέβαια ιδιοκτησία. Το κλαμπ μπορεί να ξανανοίξει. Το κτίριο δεν μπορεί. Δεν κλειδώνουμε το κτοίκημα. Θέλω να πω, αν έχει επινοικιαστεί στον Άρη Πορτοσάλτε, ο Άρης δεν μπορεί να το ξανανοίξει. Αν επινοικιαστεί όμως το Θεοδόση Πάνου, Θεοδόση μου, μια χαρά θα ξανανοίξει. Μια χαρά θα λειτουργήσει όπως λειτουργήσε. Θα τιμωρηθεί αυτό που έκανε την παράβαση. Δεν τιμωρηθεί το κτίριο. Άκουσε το λίγο. Άκου λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα και θα το συζητήσουμε. Και θα καταλάβεις γιατί το είπε η Μαρία. Ξέρει γιατί το λέει. Το κλαμπ εκείνη την ημέρα είχε επινοικιαστεί. Μάλιστα. Είχε επινοικιαστεί σε έναν ειδικά επιχειρηματία, με η άνευ εισαγωγικών λέξη, επιχειρηματίας, άλλο δαπός, ο οποίος διοργανώνει χωροεσπερίδες σε σχολεία, όχι μόνο στο συγκεκριμένο κλαμπ, και με καλεσμένους διάφορους τραγουδιστές. Εγώ αρνούμαι, ως άνθρωπος που ακούει από τη δεκαετία του 80 hip-hop και rap, αρνούμαι να τους ονομάσω τραγουδιστές αυτούς τους τράπερ. Λοιπόν, που είδαμε και τον ωραίο εκεί. Ναι, έλα εδώ, πες συγγνώμη, ποιος είναι. Αγίρτες που μαθαίνουν βία στα παιδιά. Μισό λεπτό, λοιπόν, για να μην τα βάζουμε όλα στο καζάν. Δεν είναι όλοι το ίδιο οι τράπερς, καταρχάς. Υπάρχουν τράπερς που κάνουν ένα είδος μουσικής και αρέσουν. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που η αλήθεια είναι ότι περνάνε μηνύματα κατάλληλα για παιδιά. Στο hip hop και στραπ. Λοιπόν, πάει αυτό. Και επίσης, το συγκεκριμένο πάρτι έγινε μέσω μιας εταιρείας. Πού είναι αυτή η εταιρεία? Αυτή η εταιρεία είναι στο διαδίκτυο. Με αυτή την εταιρεία επικοινωνείς αρχικά με email και στη συνέχεια όταν τα βρεις, δηλαδή να γίνει το πάρτι που έχει ξεκινήσει και τους έχει εντοπίσει το 15 μελές, το μαθητικό συμβούλιο, και λέει θέλω να κάνω και ένα πάρτι γιατί θέλω να έχω έσοδα εδώ για να χρηματοδοτήσουμε την πενταήμερη ή ούτω καθεξής. Ότι το 15 μελές, χωρίς τη γνώση της διοίκησης του σχολείου, στην προκειμένη περίπτωση, επικοινωνεί με τον επιχειρηματία. Ένα καμπανάκι. Προφανώς. Αφού λοιπόν ερχόμαστε σε επαφή μέσω email. Δεύτερο στοιχείο. Ναι. Επειδή ψάξαμε την ιστοσελίδα αυτή τη εταιρεία. Έχει πέσει η ιστοσελίδα. Λέει Under Construction. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιστοσελίδα. Φαντάζομαι τυχαία. Δεν μου κάνει εντύπωση. Τυχαία δεν πέφτω από τα σύννεφα. Τη χρονική στιγμή. Ναι, δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα. Έχω σταματήσει εδώ και χρόνια από αυτό το ρεπορτάζ. Γονέα που μου γράφει, γονέα που έχει στείλει το παιδί του σε κάτι αντίστοιχο που επικοινωνεί πάλι ένα επιχειρηματία. Δεν μιλάω το συγκεκριμένο. Πάλι με ένα άλλο 15 μελές. Τα παιδιά έχουν πάει στο τραπεζάκι όταν μπήκαν μέσα στο κλαμπ, βρήκαν φιάλι. Εννοείται. Για εκείνους ήταν, θέλανε βότκα τα παιδιά. Εντάξει, είναι προφανές ότι δεν βρίσκουν ούτε χυμούς. Κύριε Πορτοσάλτε, ούτε, ναι, η παρακαλώ. Συμφωνία ήταν ανά 4 ή 6 παιδιά, μία φιάλη αλκοόλ, έναντι του ποσού των 140 δηλαδή, ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδιά, επειδή επαναλαμβάνω, έναντι του ποσού των 140 ευρώ. Σαν να πηγαίνεις κανονικά σε μπουζούκια. Κανονικότατα. Επειδή σε λίγο θα είναι η κυρία Ζέτα μακρύ από το Υπουργείο Παιδείας μαζί μας, για να μας απαντήσεις αυτό. Δηλαδή, ανήλικα ντιλάρουν με εταιρείες και επιχειρήσεις για να πάνε να διασκεδάσουν ένα συγκεκριμένο βράδυ σε κλαμπ της Αθήνας. Κράτησε το εδώ. Και αυτή το deal επιχείρηση... το κάνουν πιτσιρίκια δηλαδή. Πολύ ωραία. Και αυτή η επιχείρηση που ο ιδιοκτήτης της μητρικής επιχείρησης το επινοικιάσει στον άλλον. Ακριβώς. Χάνονται και οι δύο, εξαφανίζονται εκείνη τη νύχτα και παρουσιάζουν αυτοφοράκια έναν. Προσωρινό. Όπα, όπα.
Κάν τον μόνιμο. Ούτε καν τον μόνιμο. Όχι τον άνθρωπο που. Έναν 20χρονο. Έναν προσωρινό που μπράβο. Είναι για εκείνο το βράδυ. Έναν όχι για τα υπόλοιπα βράδια. Ο οποίο είναι στον τηλάρισμα προφανώ μεταξύ των μαθητών και του επιγερματία. Άρα γι' αυτό το λέγαμε. Γι' αυτό κάνει μεροκάμα το γι' αυτό το λέγαμε. Πριν με το Θεοδόση, γι' αυτό το τονίζαμε. Γιατί την άλλη μέρα μπορεί να υπάρχει άλλο 20χρονο. Που θα ανοίξει κανονικά το κλαμπ. Κατάλαβα. Εδώ λοιπόν συγκεκριμένη περίπτωση θα κλείσει η μητρική εταιρεία. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν είναι να πετύσουμε τώρα κάτι, το κατάλαβα. Δεν θα κλείσει. Θα δούμε. Λέμε ποιο είναι το σωστό. Εμείς θα πιέσουμε δήμος προς τον Δήμο Αθηναίων και στον κύριο αντιδήμαρχο, πώς τον λένε, Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης. Δημοτικής αστυνομίας. Εδώ πρέπει να τιμωρηθεί η αρχική επιχείρηση για να κλείσει αυτή η φάμπρικα του επινοικιάζω όποιον βρω που ντυλάρει με τα 15 μέλη. Μετά θα μιλήσουμε και για το Υπουργείο Παιδείας. Θα έρθει και εκείνη η στιγμή. Εδώ που που επινοικίασε το κλαμπ ήταν ένας άνθρωπος αλλοδαπός. Ένας αλλοδαπός είναι, όχι, είναι συγκεκριμένης εθνικότητας. Αναζητήθηκε στα όρια του αυτοφόρου. Δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστεί, όπως βέβαια και ο ιδιοκτήτης, αλλά όπως βέβαια και ο κανονικός υπεύθυνος για τον νόμο, όπως αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος, γιατί διαθέτει άδεια λειτουργίας. Ολοκληρώνοντας, να σας πω για όλη για αυτή την ιστορία. Για να θυμάται η επιχειρηματική τάξη αυτής της κατηγορίας, έχεις δίκιο. Αλλά για να θυμάται η επιχειρηματική τάξη αυτής της κατηγορίας που οργανώνει τέτοια πράγματα, ότι ένας έχασε την άδειά του διαπαντός. Έτσι φτιάχνεται ιστορικό σε μια κοινωνία. Για να τα λέμε όλα. Φοβάμαι βέβαια, συγγνώμη. Σε μένα εδώ θα μείνουν αυτά που λέμε, το ξέρω. Άκου λίγο, Άρη. Φοβάμαι ότι, αν θέλουμε να τα λέμε κιόλα, ότι ο αρχιεπιχειρηματίας έχει καμιά πενταριά τέτοιους που μπορούν να τα ανοίγει. Άρα, στον επιχειρηματία που όλους αυτούς τους συντονίζει για να κάνει τις δουλειές, θα γίνει παρέμβαση. Στο συγκεκριμένο μαγαζί, αυτός μπορεί να έχει και άλλα μαγαζιά και να κάνει το ίδιο πράγμα. Στο συγκεκριμένο, στην αρχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, αυτό το συγκεκριμένο για το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Κλείνει, του παίρνει την άδεια. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ. Έχει αυτή τη δύναμη ο Δήμος Αθηναίων. Το ζουμί. Έχει νομοθεσία τέτοιες δυνατότητες. Πες το Θεοδόση. Το ζουμί λοιπόν, γιατί το ζουμί ποιο είναι, το follow the money, το χρήμα. Όπως λένε οι Αμερικανοί, ακολούθησε το χρήμα. Μια μικρή προκαταβολή όταν κάνουμε τη συμφωνία μέσω email, ένα τηλέφωνο, γιατί υπήρχε τηλέφωνο, επικοινωνούς με έναν άνθρωπο που δεν ήξερες προφανώς. Τα υπόλοιπα τι κάνουμε με τα χρήματα, επιτόπου ανάλογα το τι έχουμε και πόσα παιδιά θα έρθουν. Εκεί πια το χρήμα χάθηκε γιατί πήγε από χέρι σε χέρι μέσα στο κατάστημα. Λοιπόν, επειδή θα πάμε τώρα στην παιδίατρό μας, την κυρία Παρδάλη. Και φορολογημένα φαντάζομαι είναι αυτά όλα. Ναι, όλα είναι. Γιατί είπαμε να το. Κύριο Πιτσιλή, όλα αυτά φορολογημένα. Πέρασαν από την ΑΔΕ όλα. Όλα, πεντακάσαρα. Λοιπόν, επειδή θα δείτε, γιατί είπαμε να το πάμε με την κυρία Παρδάλη λίγο παρακάτω και να δούμε πόσο αλκοόλ και πόσο πάνω είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες καταναλώνονται από τα δικά μας ανήλικα Ελληνόπουλα. Πριν όμως σας ακούσουμε, ένα 17χρονο κορίτσι μίλησε στον συνάδελφό μας τον Νίκο Μαλιαράκη, ήταν μέσα σε αυτό το κλαμπ και περιγράφει όλα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Για να την ακούσουμε. Έπιναν το ποτόλες και είναι νερό. Για τη στιγμή που βγήκε ο τραγουδιστής, ήδη τα παιδιά ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως κάποια παιδιά είχαν χάσει τις αισθήσεις τους και μέχρι και στο τέλος που βγαίναμε έξω, βγαίναν ακόμα παιδιά λοιπόν. Οι κρατήσεις που είχαμε κάνει ήταν με αλκοόλ κανονικά. Με ποτό ή με κρατήσεις με μπουκάλι. Και πάμε απευθείας στα στοιχεία λοιπόν, για να μην μείνουμε μόνο σε αυτό το περιστατικό, κυρία Παρδάλη. Μου λέγατε νωρίτερα που μιλούσαμε για τη συζήτησή μας τη σημερινή, ότι 30% των εφήβων μας, έφηβοι ποιοι ορίζονται, ποιες ηλικίες? Οι έφηβοι ορίζονται από την ηλικία περίπου των 11 ετών μέχρι τα 18 ή τα 19, ανάλογα με την νομοθεσία της κάθε χώρας. Πίνουν αλκοόλ μία με δύο φορές την εβδομάδα. Η δικιά μας νομοθεσία, συγγνώμη. Αυτό μπορεί ενήλικας να μην το πίνει. Ναι, ναι. Μία-δύο φορές την εβδομάδα. Εμείς, η δική μας νομοθεσία τι ορίζει ως ανήλικο? 18 ετών. Η ηλικία των 18 ετών, από ό,τι ξέρω, απαγορεύονται. Ναι. Αλλά αυτό, όπως αλλά είχαμε... υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες προωθούν την απαγόρευση του ποτού στα 21 χρόνια. Στα 21, όπως είναι, ας πούμε, στον Καναδά, όπως είναι σε τέτοιες χώρες, και πολύ σωστά κάνουν.
ή σε ορισμένες πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, επίσης, αφού είπαμε αυτό το 3 στα 3 στους 10 εφήβους πίνουν αλκοόλ 1-2 φορές την εβδομάδα, πάμε να δούμε τώρα πόσα παιδιά καταλήγουν και φτάνουν πια στη μέθη, όπου εκεί μιλάμε για μια άλλη κατάσταση και από εκεί ξεκινά και το επικίνδυνο. Ακριβώς. Είναι όμως ήδη συχνό αυτό το ότι 1-2 φορές καταναλώνουν αλκοόλ σε εβδομαδιαία βάση. Το 1 στα 3 παιδιά σίγουρα θα φτάσουν και στη μέθη. Είναι φυσιολογικό το αρχικό δεδομένο. Θέλω να πω ότι κάνει καλό, δηλαδή προωθεί, ας πούμε, την διάβγεια του παιδιού, την εγκεφαλική του λειτουργία, την ψυχική του διάθεση το 1-3 ποτά την εβδομάδα. Ρητορικό το ερώτημα. Το αλκοόλ μπορεί να κάνει καλό, δεν ξέρουμε. Είναι απαγορευμένη ουσία. Όπως ακριβώς ένα 14χρονο δεν μπορεί να οδηγεί και οδηγεί ο ενήλικας, έτσι ακριβώς δεν μπορεί να καταναλώνει. Δεν είναι ουσία που επιτρέπεται, δεν έχει επιτρεπτές δόσεις. Αυτό εμένα πρέπει να καταλάβουμε. Εμένα η ηλικία μου προκαλεί τεράστια εντύπωση. Το 11 ετών, 11 ετών γιατί τάξη μιλάμε, να το θυμίσουμε. Δημοτικό ακόμα. Δημοτικό. 6 προς 11 ετών, έκτη, έκτη τάξη. Μπορεί να καταναλώνει και από αυτά τα παιδιά, τους εφήβους, 1 στα 5 μπορεί, δηλώνει σύμφωνα με τις μελέτες και μελέτες που έχουν και στο ελληνικό έδαφος και στον ΠΟΗ, μπορεί να φτάσει σε μέθη όχι 1, όχι 2, αλλά 3 τουλάχιστον φορές το χρόνο. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση της μέθης σημαίνει ότι δεν έχουμε καλό επίπεδο συνείδησης, ότι έχουμε απώλεια του κοινωτικού μας συντονισμού, έχουμε καταστολή των κοινωνικών. Ας μην μιλήσουμε για την εξάρτηση από την ανάγκη είναι, να πίνουμε. Είναι από μια ένα σημείο και μετά κατάσταση. Αναπτύσσεται μια σχέση με το αλκοόλ. Ευτυχώς δεν έχουμε ποσοστά μεγάλα χρόνιου αλκοολισμού, αν και αυτό είναι προθάλαμος. Όμως στην οξία φάση, το πιο συχνό είναι, ας πούμε, να τραυματιστεί. Να πέσει και να χτυπήσει. Να πέσει. Και εδώ θα συνδέσουμε κάτι πολύ σημαντικό που στατιστικά έχει υψηλή εμπλοκή. Είναι τα τροχαία. Σκεφτείτε ότι οι έφηβοι, η πρώτη αιτία θανάτου στους εφήβους είναι τα ατυχήματα και συγκεκριμένα τα τροχαία. Και 1 στα 3 τροχαία οφείλεται στη χρήση αλκοόλ. Πάμε χάλια και στα 2. Και μιλάμε για θάνατο. Πάμε χάλια και στα τροχαία. Πάμε χάλια. 634 σκοτώθηκαν σε τροχεία το 2020. 634 άνθρωποι σε μια χώρα που έχει πρόβλημα. Εδώ μιλάμε και στις για ενήλικες και για μεγαλύτερες. Στις ηλικίες μέχρι 25 ετών. Αυτό να πούμε. 1 στα 3 παιδιά που σκοτώνονται στα τροχεία οφείλεται στο αλκοόλ. Ναι. Δηλαδή στις ηλικίες, μισό λεπτό, 15 έως 26 ετών, 1 στους 3 που μπλέκεται σε τροχαίο οφείλεται στη χρήση αλκοόλ. 15 έως 26 ετών. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Βέβαια. Γιατί σκεφτείτε ότι από την ηλικία των 17 μπορεί να οδηγεί, σε κάποιες χώρες οδηγούν και στα 16 και ας υπολογίσουμε και πόσα παιδιά οδηγούν παράνομα. Γιατί κάτι να πω, τελευταία ερώτηση. Και τα δίτροχα. Κυρία Παρδάλη, γιατί σας παρακαλώ πολύ, κάνουμε ολόκληρο σταματά και σωστά για τα καπνικά προϊόντα και το κάπνισμα, ενώ στο αλκοόλ υπάρχει μια ραθυμία στο κράτος μας. Αυτή είναι και δική μου απορία. Θεωρώ ότι στην συνείδηση των ανθρώπων έχει δικαιωθεί από την παράδοση. Είναι καιρός να αλλάξει αυτή η κουλτούρα για το αλκοόλ. Δηλαδή από τον ίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου, να πούμε ότι αυτό ακόμη και για τους ενήλικες δεν είναι σωστό, αλλά για τα παιδιά είναι απαγορευμένη ουσία. Και αν μου επιτρέπετε κάτι από την ειδικότητά μου, πλέον υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με παλιές εποχές για τους εφήβους. Ενώ παλιά στα 17-18 ολοκληρωνόταν η ορίμανση, η ψυχοσυναισθηματική τους ορίμανση, τώρα αυτό αποδεδειγμένο με μελέτες, όπως είναι η ανατομία του εγκεφάλου, συμβαίνει στα 25-26. Απ' την άλλη, μπαίνουν 10-11 ετών πρώιμα στην εφηβεία με ένα σώμα που έχει οριμάσει και μια ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη που ολοκληρώνεται 10-15 χρόνια μετά. Εγώ θα ήθελα να το κάνουμε και λίγο. Είναι πρώτη φορά αυτό που συμβαίνει ίσως στην ιστορία. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή θα ήθελα να το κάνουμε και λίγο πιο σκληρό για να αποτυπωθεί η εικόνα όπως είναι. Δεν θα βάλουμε δηλαδή κάτι παραπάνω. Θα πούμε αυτό όπως έχει. Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατανάλωση αλκοόλ και ειδικά νοθευμένων ποτών. Γιατί και εδώ τώρα εξετάζουμε αν σε αυτό το κλαμπ έδωσαν και μπόμπες ποτά στα δεν παιδιά. Δεν το ξέρουμε ακόμη αυτό. Ναι, λέω, εξετάζεται. Ναι, ναι. Αυτές οι επιπτώσεις δυνητικά μπορεί να είναι και θανατηφόρες για ένα παιδί. Βέβαια. Ειδικά το νοθευμένο μπορεί να οδηγήσει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο έντονα. Πείτε γιατί για την τύφλωση. Μιλάμε για ουσίες οι οποίες προορίζονται για βιομηχανική χρήση, όπως είναι μεθανόλ και άλλους τύπου αλκοόλες. Στο κεντρικό νευρικό.
όλοι χτυπάει κατευθείαν στο ψυχικό νεύρο. Ακριβώς. Μέχρι εγκεφαλικό είδημα και θάνατος. Και πολύ γρήγορα. Και μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σωρό άλλες, δηλαδή τους απλούς εμέτους που κάνουν μετά, που μπορεί να κάνουν εισρόφηση και από εκεί να έχουμε να πνιγούν. Την υπογλυκαιμία που συμβαίνει ώρες μετά και είναι ύπουλη, γιατί μπορεί να έχει κοιμηθεί ένας έφηβος και εμείς να νομίζουμε ότι απλά κοιμήθηκε και να έχει πέσει σε κόμμα γιατί έχει υπογλυκαιμία. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν είναι επιτρεπτή. Με καμία εδώ συνθήκη. Θέλει παρέμβαση μαχαίρι του κράτους, όπως μπήκε στο θέμα σχολείου, κινητού σχολείο, στο σχολείο. Πρέπει να μπούμε τώρα, εδώ θέλει μεγάλη εκστρατεία για το αλκοόλ στους νέους. Εδώ είναι ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη. Ακόμη και από το κινητό. Ακόμη και από το κινητό. Στοχευμένες και επαναλαμβανόμενες. Δεν χρειάζεται μία φορά. Και κάτι άλλο. Ο τρόπος που μιλάνε οι έφηβοι, δηλαδή π.χ. τα social media, δεν χρειάζεται να το λέμε γενικά εμείς οι γονείς ή οπουδήποτε άλλο. Τρόποι με τους οποίους μπορεί να επικοινωνηθεί. Ξέρετε τι παθαίνω όμως πάντα όταν κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Αισθάνομαι ότι είμαστε μία φάση πίσω. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μία ολόκληρη οργάνωση. Έχει μπει μέσα το σχολείο, τα 15 μελή. Μιλάνε με εταιρείες φαντάσματα στο διαδίκτυο. Κλείνουν ολόκληρα μαγαζιά που χωράνε μέσα 3.000 και 4.000 παιδιά. Και εμείς λέμε τώρα για το αν εκεί δίνεται αλκοόλ ή όχι. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμβαίνει σε πάρα πολλά μαγαζιά και όχι μόνο σε αυτό για το οποίο συζητάμε. Να σταθώ σε αυτό που κάνουμε εσύ. Δηλαδή, εδώ. Μην ανακαλύπτουμε τον τροχό. Ο τροχός έχει ανακαλυφθεί. Εμείς αυτό που κάνουμε τώρα είναι Υπουργείο Παιδείας τώρα παρέμβαση, Υπουργείο Υγείας τώρα παρέμβαση, Δήμοι, αφού έχετε την αρμοδιότητα, τώρα αφαίρεση αδείας οριστικά. Αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή, λέμε στην κυβέρνηση να ξυπνήσει και να τα κάνει τώρα μαχαίρι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.